26η, 27η ανάμεσα σε άλλες 27 μελωδίες οι οποίες παίζονται συνήθως στις παρελάσεις. Η εθνική αντίσταση έχει αναγνωριστεί από το 1982, αν θυμάμαι καλά. Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να μας γυρίσουν σε εποχές πριν το 82, όπου τα τραγούδια, ας πούμε, και οι μελωδίες που εκφράζαν αυτό το πνεύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που μας εκείνη την περίοδο, μέχρι το 44, πρέπει να εξαφανιστούν. Σε αυτές τις περιόδους δεν θα γυρίσουν. Ναι, αλλά αυτό που στείλατε εσείς ως μήνυμα δεν είναι ένα μήνυμα διχαστικό, λένε κάποιοι, παίρνοντας μία πλευρά. Σας υπενθυμίζω. Ενώ υποτίθεται ότι όλοι μαζί εδώ τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που άφησαν τα κοκαλάκια του στα βουνά για την πατρίδα. Και αυτούς που λέτε, προφανώς δεν το συζητάμε. Αλλά παίρνοντας τη μία πλευρά και κάνοντας ένα γιορτασμό μη ενωτικό με αυτή την έννοια, εσείς συντηρείτε το διχασμό. Αυτό λέει μία πλευρά, μία άποψη. Θέλετε να ακούσετε? Παρακαλώ. Ελάτε, σας ακούμε, κύριε Ρούσο. Θέλετε να ακούσετε? Βεβαίως, ελάτε, παρακαλώ, γι' αυτό είστε εδώ. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω, επειδή κάποιοι με είπαν ανιστόρητο και κάτσα και διάβασα το βράδυ. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι στον πρώτο γιορτασμό της 28ης Οκτωβρίου το 1944 παρελάσανε τμήματα αγγλικά του ελληνικού στρατού που πολέμησε στην Μέση Ανατολή και τμήματα του ΕΑΜ Ελλάς υπό τους ήχους αυτών των τραγουδιών. Αυτή είναι η δική μας η απάντηση. Ενότητα, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια όλου του κόσμου. Όλα τα εμβατήρια ακούστηκαν προκειμένου να, με αυτή την ενότητα και την αλληλεγγύη, να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έχουμε μπροστά μας. Κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν σε χουντικές και προχουντικές εποχές. Είναι ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι θορυβούνται, ας πούμε, από μελωδίες. Εγώ ξέρω ότι οι μελωδίες ηρεμούν και τα άγρια θηρία. Φαίνεται ότι υπάρχουν ανθρώπινα αίσθηκτα που δεν ηρεμούν ούτε με μελωδίες. Και μάλιστα μετά από 100 χρόνια, από 70 χρόνια. Σε αυτό δεν έχετε άδικο, αλλά να ρωτήσω από μια άλλη σκοπιά κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση τα αρκετά τελευταία χρόνια για τις παρελάσεις αυτές καθ' αυτές. Ιδιαίτερα για τις μαθητικές παρελάσεις, όχι τις στρατιωτικές που έχουν άλλο χαρακτήρα. Και μια άποψη, ιδιαίτερα από το χώρο της αριστεράς, άσκει κριτική στις παρελάσεις ως μοντέλο, να το πω έτσι, εορτασμού, λέγοντας ότι στρατιωτικοποιεί τον εορτασμό. Οδηγεί τα παιδιά από μαθητές σε μια τέτοιου είδους συμπεριφορά κτλ. Και θα περίμενε κανείς από την αριστερά σε αυτό το πράγμα να διαφοροποιηθεί. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι η δική μου προσωπική άποψη. Γι' αυτό σας ρωτώ. Εγώ θεωρώ ότι ο γιορτασμός, ας πούμε, συμπεριλαμβανομένου όλου των μορφών του, πρέπει να στέκεται στην ουσία και να περάσει τα πραγματικά μηνύματα της εποχής. Δηλαδή, σε μια εποχή του όλα ναι που ζούμε σήμερα, ερχόμαστε να γιορτάσουμε ένα όχι. Νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το όχι. Εμείς κάναμε την προσπάθεια και με την έκθεση φωτογραφίας και με τα χορευτικά και με την μεγάλη συναυλία που δόθηκε στο τέλος της παράλασης με τον Γιάννη Τοθωμόπουλο και τα αποσπάσματα του Action ST, να δώσουμε κάτι, να προσεγγίσουμε κάπως το πνεύμα της αλληλεγγύης και της αντίστασης στις επιλογές των ισχυρών εκείνης της εποχής. Νομίζουμε ότι αυτό το πνεύμα πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Πώς θέλετε, κύριε Χατζηδάκη, να πείτε κάτι οι υπόλοιποι, αν θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση σύντομη? Όχι, δεν έχω κανένα λόγο. Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Εγώ νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να ακολουθούμε ένα δρόμο ο οποίος εκφράζει όλους ανεξαίρετος. Το ότι υπήρξε αυτή η ένταση. Όσοι αντιστάθηκαν στον κατακτητή από τον πρώτο φαντάρο που πολέμησε την 28η του 40 μέχρι τον τελευταίο. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Μέχρι τον τελευταίο που έδωσε την τελευταία πιστολιά, να το πω έτσι, που έφυγαν οι Γερμανοί, συμμετείχαν στην αντίσταση. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αν έχετε την καλοσύνη. 28η Οκτωβρίου είναι για το 1940, για τον πόλεμο που έγινε στο μέτωπο. Έχουμε το Γοργοπόταμο το Νοέμβριο επίσης, για να γιορτάσουμε την αντίσταση από κοινού, ΕΑΜ, ΕΔΕΣ. Έχουμε το Πολυτεχνείο για το Πολυτεχνείο. Έχουμε την 25η Μαρτίου. Όταν μπλέκουμε τα μηνύματα, δημιουργούνται αυτές οι εντάσεις. Δηλαδή, η αντίσταση στο φασισμό. Αυτό ήταν. Ναι, και η δυνατότητα, το κατόρθωμα του ελληνικού λαού να δώσει αντιφασιστικό περιεχόμενο σε αυτό το πόλεμο, σε αυτή τη σύγκρουση. Σε μια κυβέρνηση η οποία δεν ήταν
μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου. Μην προσπαθούμε αντιφασιστική, να κάθε άλλο, ένα μάλιστα, ιδεολογικό έτσι, μήνυμα. Λοιπόν, το ιδεολογικό μήνυμα ήταν σαφές στον αγώνα αυτό και αυτό τροφοδότησε και τον ενθουσιασμό. Ότι ο ελληνικός λαός δεν ήταν τοποθετημένος αντιφασιστικά. Αλλά εδώ ήταν ένας πόλεμος. Λέω γιατί διχάζουν πράγματα. Το όχι το είπε ένα συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Όχι, όχι, δεν είναι. Προχώρησε όλος ο λαός μαζί. Ακριβώς αυτό λέω. Γιατί όμως να θεωρούμε ότι διχάζουν πράγματα τα οποία μετά από τόσα χρόνια πια πρέπει να είναι κοινός τόπος. Δεν το λέω εγώ. Άπαντες οι Έλληνες. Από όποια σκοπιά, πολιτική, ιδεολογική, βρίσκω τον καθένα. Αντιστάθηκα. Δεν ήμουν εγώ εκείνος. Δεν ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος ξεκίνησε τις συζητήσεις χτες το βράδυ στα τηλεοπτικά κανάλια. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Το λέω γενικότερα. Επίσης, θα το έλεγα και αντιστρόφως. Αν ένας δήμαρχος έκανε το ακριβώς αντίθετο. Τι αντίθετο να κάνει. Και πήγαινε, ξέρω εγώ. Με τον Εδές. Ναι. Είχε το ζέρβα μπροστά. Δεν φωνάζετε, κύριε Μιλιέ. Θα έλεγα, δηλαδή, ή ο δήμαρχος Καλανδρίου που τώρα πιάνει αυτή την πλευρά. Ο δήμαρχος Αμαρουσίου. Ο δήμαρχος Εδές δίπλα με το ζέρβα μπροστά. Τα λέγατε τα ίδια, κύριε δήμαρχε. Δεν θα έλεγε ξεχάσανε το ΕΑΜ, ας πούμε. Π.χ. Έτσι, επομένως. Αυτό λέω. Έχει μια δικαστική. Ότι υπήρχε μια τάση, νομίζω εγώ, να υπάρξει ένα χρώμα ιδεολογικό, κομματικό κτλ. Σίγουρα υπήρχε. Δεν είναι το βασικό θέμα το οποίο με απασχολεί. Η Ελλάδα έχει μια σειρά από προβλήματα. Δεν είναι το σπουδαιότερο πρόβλημα που έχει. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε αυτή η τάση. 27 μελωδίες ήταν και αυτή η μελωδία η οποία εκφράζει, αν θέλετε, την ψυχή αυτού που πήρε και ένα χαρακτήρα κινήματος μέσα σε ένα πόλεμο. Και γι' αυτό μπόρεσε να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Έχω τη γνώμη ότι κάνουμε μια αχώδη προσπάθεια πολλές φορές για να βρούμε θέματα για τα οποία να διαφωνήσουμε. Προηγουμένως μιλούσαμε για συνεννόηση και συνένεση. Τώρα προέκυψε ένα ζήτημα εκ του μειόντος. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, θα μπορούσα και εγώ να έχω τέτοια πρωτοβουλία, να βάλω μέσα στα ακούσματα της χθεσινής ημέρας και τον ύμνο του ΕΑΜ. Εκείνο όμως το οποίο θα φρόντιζα και θα κατοχύρωνα είναι αυτή μου η επιλογή να μην δημιουργήσει θέμα. Η προσέγγιση των ζητημάτων, η πολιτική προσέγγιση είναι κρίσιμο. Τελευταία κουβέντα από τον Δήμαρχο να κλείσουμε, παιδιά. Λάτε, κύριε Δήμαρχε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Εκατοντάδες Χαλανδρέοι παρακολούθησαν στο τέλος της παρέλασης για περισσότερο από μία μισή ώρα μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Ακούσανε το Άξιον Εστί, είδανε την έκθεση φωτογραφικού υλικού, διασκέδασαν με τα χορευτικά από τους τοπικολαϊκούς συλλόγους του Χαλανδρίου. Νομίζω ότι προσέγγισαν, δεν υπήρχε εξέδρα επισήμων. Νομίζω ότι δεν είχατε και προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είχατε. Προσέγγισαν ή τουλάχιστον σε αυτό το τελευταίο θα συμφωνήσω και εγώ με εσάς, κύριε Δήμαρχε, με την εξέδρα επισήμων. Και την πραγματική του ουσία. Τώρα, κάποιοι τηλεαυτέρες ενοχλήθηκαν από αυτά τα πράγματα. Εγώ στο Χαλάντρι δεν είδα καμία ενόχληση. Αντίθετα, είδα εκατοντάδες ανθρώπους δακρυσμένους, με άσπρα μαλλιά, κρυσμένους, να παρακολουθούν μέσα σε κλίμα κατάνοιξης το Άξιον Εστί. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα εδώ, να κλείσουμε και το κεφάλαιο αυτό για να περάσουμε στην οικονομία. Ελάτε.